Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Αν δεν το φτιάξατε ήδη κάντε ένα pause στο βίντεο πριν αρχίσετε να το βλέπετε για να φτιάξετε αυτό το καφεδάκι. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα pop haul από το Wishbox, ένα αγαπημένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και πολύ μεγάλο κατάστημα. Έχουμε κάνει pop hunting εκεί, βασικά είναι και πολύ μεγάλες οι αποθήκες του. Έχουμε κάνει και καλό pop hunting με το drone από πάνω που φαίνεται όλο το μαγαζί, όλες οι αποθήκες μάλλον πώς είναι. Να πούμε ότι εδώ έχουμε σε ωραίο πακετάκι από την Funko ειδικό πακετάκι. Θα έχουμε και giveaway, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος για να δείτε τι δωράκι θα δώσουμε και τα σχετικά. Ένα χορηγούμενο giveaway από το Wishbox και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να μπούμε μέσα σιγά σιγά να δούμε τι παίζει. Να πούμε ότι ναι, έχουμε 6 κομμάτια και επειδή είναι αυτό το πακέτο από τη Funko που είπαμε τώρα, η Funko τα έχει πολύ σφινωμένα μέσα και επειδή τα δύο είναι με Paw Protector και εδώ βλέπουμε εντάξει είναι. Ότι 6 κομμάτια per case μας το λέει εδώ πέρα. Αυτό είναι το μικρό κουτί και η μεγάλη κούτα το master case έχει 6 κουτιά από αυτό εδώ που έχει 36 μέσα. Δηλαδή 6 κουτιά των 6 που έχουν 36 ποπάκια μέσα. Αλλά είναι όλα μέσα. Τώρα θα έχετε κι εσείς ένα σποϊλάκι. Αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα τα βγάλουμε. Ας πιάσω πρώτα αυτό με το protector έτσι ώστε. Α, ωραία, αυτό θα βγει εύκολα. Και ξεκινάμε δυναμικά με το Chase του Black Panther. Ένα πάρα πολύ ωραίο τσεϊσάκι. Το Pop Marvel νούμερο 273. Είναι ο Black Panther με τη μάσκα στη Chase έκδοσή του. Πάρα πολύ ωραίο. Θα θέλω και αυτά και τους απλούς εννοείται και βγήκε μεγάλη αυτή η σειρά. Και έχουμε και την Okoye η οποία Okoye είναι Funko Shop Exclusive νομίζω και αυτή θα μας ζωρίσει λίγο. Αλλά θα τη φέρουμε και αυτή που θα πάει. Ένα πάρα πολύ ωραίο τσιϊσάκι. Και σε Protector, εντάξει παιδιά μπορείτε να ζητήσετε από το κατάστημα να σας στείλει τα ποπάκια σε Protector με μία έξτρα λίγο παραπάνω τιμή. Δηλαδή ένα 80 πόσο βγήκανε τα Protector περίπου και τώρα θα σας γελάσω. Αλλά είναι μια πολύ γαμάτη εξυπηρέτηση αυτή για τον λόγο του ότι να μας έρθουν ωραία. Να μην χτυπηθούν, ειδικά όταν μιλάμε για τσεϊσάκια. Και ο Eric Killmonger και αυτός πάρα πολύ, και αυτό ένα πάρα πολύ όμορφο τσεϊς. Και εδώ εντάξει είναι πριν ακόμα βάλει την καινούργια στολή του Black Panther, ας πούμε, όταν έγινε και αυτός για λίγο στην ταινία. Εδώ είναι με την πρώτη του στολή. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και αυτό είναι ωραίο τσεϊσάκι. Αυτός με ακόμη πιο μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τον απλό. Με τον Black Panther, μάλλον. Το Pop Marvel νούμερο 278. Και ο απλός έχει διαφορά καλή, εντάξει, αλλά εδώ η μάσκα του είναι πάρα πολύ γαμάτη. Ο απλός, ας πούμε, απλά φοράει την κανονική του μάσκα. Δύο πάρα πολύ ωραία τσεϊσάκια. Μπορούμε να τα δούμε εδώ, νομίζω. Κάπως έτσι θα κάτσω λίγο καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στα πιο light κομμάτια τώρα. Βασικά δεν είναι light κομμάτια και είναι αρκετά, ήταν αρκετά βαρύ το κουτί γιατί βγήκαν και αυτά αρκετά βαριά. Είναι πιο όμορφο από κοντά. Έτσι, και αυτό είναι και Glow in the Dark. Το Glow είναι λίγο προς το μπλε. Δεν το γράφει πάνω, αλλά έτσι βγήκε Glow in the Dark. Αυτός, εντάξει, πιστεύω, αν τον ανοίξουμε, είναι ακόμη πιο όμορφος από κοντά. Είναι πολύ πιο ωραίος. Το Pop Movies νούμερο 449, Twilight Ring Wraith, το δάχτυλο φάντασμα, ας πούμε. Η Nazgul εκεί όταν ο Frodo φορούσε το δαχτυλίδι και τους έβλεπε, ας πούμε, σε αυτή τη μορφή, ήταν κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτό εννοείται ήταν exclusive στο Hot Topic, γι' αυτό και είναι εκτός σειράς. Αλλά τελικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ποπάκι και αρκετά βαρύ. Θα το δούμε και εκτός κουτιού εννοείται. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα ποπάκι το οποίο θα το ήθελα να το δώσω 6 inch σε oversized pop. Δηλαδή το περίμενα, αλλά μετά βγήκε ότι θα είναι κανονικό ποπάκι. Δεν πειράζει, είναι επίσης πάρα πολύ όμορφος. Ο Surtur, πάρα πολύ ωραίος. Από το Thor Ragnarok, το Pop Marvel νούμερο 252. Από αυτή τη σειρά, εντάξει, και αυτό ένα exclusive εννοείται. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο GameStop exclusive. Οπότε γι' αυτό και δεν είναι εκτός σειράς. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και είναι από τη βασική κατηγορία που μαζεύουμε, την Marvel. Πάμε στο επόμενο, ένα ποπάκι. Α, ναι, το οποίο το πήρα δώρο σε ένα φιλαράκι μου που θέλω, επειδή έχει γενέθλια, θέλω να ξεκινήσει και αυτός να τον κολλήσει στο μικρόβιο του Funko Pop. Ο Oryx αυτός έχει μανία με τον Destiny, οπότε του πήρα αυτόν εδώ. Αυτό, επειδή μου άρεσε εικονικά αυτό το ποπάκι, δεν έχω ιδέα από Destiny τι είναι αυτός. Αλλά εικονικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και γι' αυτό σας τον δείχνω κιόλας. Εντάξει, η έκπληξη δεν χαλάει. Το βίντεο γυρίζεται Παρασκευή. Το βίντεο εσείς θα το δείτε όμως Κυριακή. Και αυτό το Σάββατο έχει γενέθλια, οπότε θα παραλάβει το δωράκι του. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Από ό,τι ξέρω όμως το Κρότα, το Chase του Κρότα έχει ανέβει. Είχε ανέβει μάλλον αρκετά. Γιατί από ό,τι είδα τώρα έχει αρχίσει να έρχεται. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με Destiny. Δεν ξέρω τι παίζει. Μ' άρεσε απλά αυτό το ποπάκι και το χτύπησα. Αυτό τώρα βάσει όψεως λογικά είναι κάποιο κακό στο παιχνίδι. Λογικά αν κρίνουμε από τη φάτσα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Και το ποπάκι που θα δώσουμε στο giveaway, ένα πολύ καλό ποπάκι. Το Chase του Pennywise. Το Pop Movies νούμερο 472. Πολύς δώρος με το συγκεκριμένο Chase. Είχαν χαθεί, είχαν ξαναβγεί. Έγινε ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Τα ανακάλεσε η Funko αν θυμάμαι καλά. Μετά ξανακυκλοφόρησα ένα πάρα πολύ ωραίο Chase που ψάχνει αρκετός κόσμος και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τσισάκι. Τον είχα παραλάβει και για μένα από το Wishbox πάλι.
στο τελευταίο haul νομίζω ή στο πρώτο τελευταίο haul, τον είχα παραλάβει τελευταία και εγώ. Αυτό εδώ το παπάκι θα δοθεί σε giveaway, μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος για να σας πω τα βήματα τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε αυτό το γαμάτο τσεϊσάκι. Αυτά πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως να δούμε τι παίζει με τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν για να θαυμάσουμε τη δουλειά της Fango για ακόμα μια φορά και μιας και μιλάμε επειδή όλα εδώ είναι καινούργια παπάκια σχετικά από τα πολύ τελευταία παπάκια, έχουν όλα πολύ καλή λεπτομέρεια πάνω και μ' αρέσουν άλλη μια φορά να τονίσω αυτό που πλέον έχει αρχίσει να κάνει Fango πιο σωστές αναλογίες στα παπάκια της. Τώρα σε σχέση ο Black Panther, ας πούμε, σε σχέση με τον Surtur, που αυτός ήταν και πολύ πιο μεγάλος, έχει μια τυπική διαφορά, εντάξει, μισό κεφάλι διαφορά και στα πόδια του και στα χέρια του, όμως αυτός είναι πολύ πιο γομάρι, αν και ξαναλέω ότι αυτός θα ήταν πολύ ωραίος σε Exchange και σε Glow in the Dark θα ήταν πολύ γαμάτος. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχουν. Κοιτάξτε εδώ, και αυτό που λέμε με το σώμα του ότι πλέον έχουν τελείως διαφορετική στάση, συνήθως κρατάνε κάτι, έχουν μια πιο πολλή κίνηση και πολύ καλή δουλειά στις αναλογίες. Έχει νορμάλ αναλογίες, σαν μια πιο κανονική φιγούρα. Ξεφεύγει από εκείνο το παλιό κλασικό που είχε η Fango. Πάρα πολύ ωραίος. Σιγά σιγά, εντάξει, εδώ η δουλειά τους, η μικροδουλειά δηλαδή, σε αυτό που φοράει πάνω, όσο πάει γίνεται όλο και πιο καλή, χωρίς να χάνουν ίχνος μπογιάς. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Γενικά, ο εξοπλισμός του που είχε και αυτά που φορούσε, πίσω αυτή η μάσκα που είχε κλέψει, εντάξει, μην κάνω και πολύ spoil βασικά. Όχι, αλλά μια πάρα πολύ ωραία μάσκα και αυτή και αυτά που κρατάει στο χέρι του. Πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ωραίο παπάκι με εξαιρετική λεπτομέρεια. Πάρα πολύ καλά δουλεμένα παπάκια και χειροβοβίδες. Είναι αυτά, είναι και χειροβοβίδες πάνω, φαίνεται που κρατάει. Πάρα πολύ ωραία. Ο Black Panther, ο οποίος και αυτός είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Εδώ το σώμα του φαίνεται πάρα πολύ εδώ στο σώμα του αυτό που λέμε. Καμία σχέση. Δηλαδή, αν το συγκρίνω με το προηγούμενο παπάκι του Black Panther που ήταν στο Civil War, θα έχει μεγάλες διαφορές. Πάρα πολύ ωραίο. Με την πιο καινούργια στολή του εκεί που έφτιαχνε η αδερφή του, να πούμε. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Έχει βγάλει και το Wishbox θεματικά κουτιά με τον Black Panther. Θα έχω κάτω το link του Wishbox όπου μπορείτε να τα δείτε. Α, βασικά και με τον Pennywise, το οποίο είναι ένα χορηγούμενο ποπάκι από το Wishbox και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει βγάλει και εδώ μια προσφορά. Στα 50 ευρώ, νομίζω είναι στα 40 κάτι, τώρα θυμάμαι ακριβώς. Που μπορείς να πάρεις, ας πούμε, αυτό το ποπάκι του Pennywise και να έχεις μέσα κάποια random ποπάκια. Θα βάλω και σε αυτό το link κάτω να το βρείτε. Εντάξει, τα ποπάκια που θα έχει μέσα είναι επιλογή του καταστήματος, αλλά δίνεις τόσα λεφτά σκέτο, δηλαδή θα δίνεις τόσα για να πάρεις και τον Pennywise. Θα πούμε ότι εδώ έχουμε το Twilight Ring Wraith, πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε πόσο γαμάρι δουλειά έχει γίνει. Και αυτή η νέα βαφή που έχει γίνει, ας πούμε, έτσι το κάνει σαν ξεθοριασμένο ή είναι μια νέα τεχνική, ας πούμε, που δεν το βλέπουμε καθημερινό στη Fango. Βγήκε πάρα πολύ ωραίος. Θυμίζει λίγο κάποια άλλα ποπάκια πατίνα που είχαν βγει της DC, η Wonder Woman εκείνη που είχαμε δει και εκείνη το είχε έτσι αυτό σαν πιο ξεθοριασμένη να την κάνει. Είναι λίγο περίεργο τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί αυτό που λέω. Αλλά αν κάποιος το έχει και το ακουμπήσει θα το καταλάβει και το δει λίγο πιο κοντά. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Παρόλο που δεν έχει χρώματα, πόσο πολύ ξεχωρίζει η δουλειά του. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι, πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Αν ήταν αυτόν τον έπαιρνα ακόμη μια φορά για να τον έχω εκτός κουτιού. Και να πούμε ότι ναι, αυτοί οι τρεις προσθέσαν και όλο το βάρος στο κουτί, αυτός και αυτοί οι δυο. Και αυτός είναι ένα πολύ βαρύ ποπάκι, δεν του φαίνεται. Το μαλλί, εντάξει, γενικά τόσο πλαστικό που έχει με τους μανδύες που είχαν, πάρα πολύ ωραίος. Και αυτό όπως είπαμε είναι Glow in the Dark, μπορεί να μην το γράφει πάνω επειδή δεν είναι κάποια exclusive έκδοση αυτά, αλλά είναι Glow in the Dark. Λάμπει έτσι άμα το φορτίσεις, ας πούμε, στον ήλιο ή σε κάποια λάμπα ή με UV φακό, λάμπει προς τον μπλε. Ο πάρα πολύ γαμάτος Surtur, ο οποίος είναι διάφανος, έχει αυτό το translucent υλικό όπως το λένε. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να βγει σε Glow in the Dark. Δεν θυμάμαι αν ανακοινώθηκε, αν έχει βγει ήδη. Μου διαφεύγει τώρα. Πάρα πολύ ωραίος. Και όπως κάνανε αυτό που φαίνονταν να κόκαλά του μέσα από τις φλόγες, εδώ το βάλανε από έξω σαν αυτοκόλλητο. Κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο ποπάκι. Πάρα πολύ ωραίος. Με το σπαθί του όπως το έχει και το κεφάλι του πάρα πολύ καλό. Και αυτή η λεπτομέρεια όπως τον κάνανε με τα κόκαλά του τα βάλανε από έξω έτσι σαν αυτοκόλλητα. Όχι σαν αυτοκόλλητα, σαν ζωγραφισμένος ας πούμε. Η τεχνική χρησιμοποιούν. Και στο κεφάλι του πάρα πολύ ωραίος. Και έχει μια καλή διαφορά σε σχέση με τον Black Panther. Ας πούμε να τα δούμε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή ξεχωρίζει ότι ήταν λίγο πιο μεγάλος. Αν και εδώ ξαναλέω θα ήταν πάρα πολύ ωραίος για 6 inches και γιατί όχι για 10 inches. Συνεχίζουμε, πάμε στον Oryx, ο οποίος Oryx δεν ξέρω καν ποιος είναι, απλά μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο σαν εικόνα και είναι ένα πολύ όμορφο παπάκι, ένα πολύ καλό δουλεμένο παπάκι. Από τα πιο όμορφα που έχω δει, οπότε πήρα αυτόν γιατί το φιλαράκι μου παίζει Destiny. Αυτός λογικά είναι κακός, βάσει το πώς φαίνεται τουλάχιστον, αλλά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παπάκι, γι' αυτό ήθελα να το δείξω. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά, ένα πολύ καλό δουλεμένο παπάκι, κοιτάξτε εδώ. Βέβαια μην ξέρω τι είναι, αλλά άνετα αυτό θα μ' άρεσε να το είχα και εγώ κάπου εκτός κουτιού έτσι να διακοσμεί το χώρο μου. Πάρα πολύ ωραίος.
με το σπαθί του, αυτά που φοράει. Τι λες τώρα. Και για το τέλος, ένα από τα πιο καλοδουλεμένα ποπάκια που έχω δει τελευταία, ο Pennywise, το είχα πει και την προηγούμενη φορά που τον είχα ανοίξει, που τον είχα πάρει για μένα. Πάρα πολύ καλοδουλεμένο ποπάκι με εξαιρετική λεπτομέρεια. Όπως καν, γενικά αυτά τα περίεργα ρούχα που φορούσε τέλος πάντων, πόσο καλά δουλεμένα είναι. Με αυτές τις πιο μικρές λεπτομέρειες, με τις φούντες που είχε εδώ, ή με αυτά εδώ τα κουμπιά, οι φούντες είναι και αυτά, ξέρω εγώ. Γενικά όπως ήταν αγγένα αυτά τα περίεργα ρούχα της πιο παλιάς εποχής, με το καραβάκι, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό όπως είπα είναι δωράκι χορηγούμενο από το Wishbox για το giveaway και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά από εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ κομμάτι, είναι πανέμορφος ακόμα και εδώ τη σαπίλα που είχε πάνω στο κεφάλι του, το κάνα σαν λεπτομέρεια. Να πούμε τώρα ότι για να κερδίσουμε αυτό το παπάκι τα βήματα πλέον σχεδόν τα έχετε μάθει, είναι στάνταρ κάθε φορά. Και τα δύο από τα πόσα είναι δεν χρειάζεται καν να τα κάνετε γιατί ήδη έχετε κάνει περισσότερη ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing και στο Wishbox. Αυτά είναι και τα βήματα, να κάνετε ένα share τη συγκεκριμένη δημοσίευση που θα κάνω εγώ. Θα κάνω μια συγκεκριμένη δημοσίευση από την σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook. Εσείς εκείνη τη δημοσίευση θα κάνετε share, μια κοινοποίηση. Να πούμε ότι θα την έχω και στην περιγραφή κάτω τη συγκεκριμένη δημοσίευση το link. Εκεί θέλω να κάνετε tag έναν φίλο σας και να κάνετε ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing και του Wishbox. Να πούμε ότι εννοείται πρέπει να είστε συνδρομητή στο κανάλι, θα ελεγχτεί μετά αν αυτό είναι συνδρομητή ή όχι. Να μην σας βάλω τώρα να γράφετε από κάτω, ξέρεις, τα YouTube ονόματά σας. Αυτά παιδάκια μου, δείτε το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην χάσετε το giveaway, θα γράψω κάτω τα βήματα αναλυτικά στην περιγραφή και στην συγκεκριμένη δημοσίευση, ό,τι κάνουμε το κάνουμε εκεί πέρα, ένα share, ένα tag, ένα φίλο σας και δύο like, ένα στο Wishbox και ένα στη σελίδα του Mostly Unboxing και εννοείται να είστε συνδρομητής. Αυτά νομίζω και για σήμερα, εντάξει, γράψτε και εσείς κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν τα παπάκια, να πω ότι προτείνονται όλα, ακόμα και αυτός που δεν τον ξέρω, βγήκε πάρα πολύ ωραίο, ο Oryx, αν θυμάμαι καλά, βγήκε πάρα πολύ ωραίο παπάκι, καλά, ο Twilight Ring Ray δεν το συζητάω, εννοείται δεν πρέπει να λείπει από κανένα συλλογή που είναι fan του Lord of the Rings. Να πούμε ότι θα έχω το link στην περιγραφή κάτω του Wishbox όπου μπορείτε να βρείτε τα διάφορα πακέτα που έχει, τις προσφορές, τα ποπάκια που έχει και πολλά άλλα συλλεκτικά αντικείμενα. Αυτά νομίζω παιδάκια, μην χάσετε το giveaway, να σας ευχηθώ ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.